χαρίνω το βιολί, τα αδέρφια μας να πούμε. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM. Να πούμε κι όλοι στο χώρο, να πούμε στη δικιά μας να τα πιούμε. Καλώς ήρθατε στο πανηγύρι της παράδοσης. Όλοι στο χώρο, να πούμε κι όλοι στο χώρο, να πούμε στη δικιά μας να τα πιούμε. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου, στα 102,5 FM και στην ελληνική ενημερωτική και ψυχαγωγική εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο πανηγύρι της παράδοσης εδώ καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα για τις αργίες παρέα με τα φτάνα τα κυριότερα τραγούδια, με τα πολυφωνικά μας τραγούδια, με τις κορενοπαίκτες μας και τις μυρωδιώσεις που είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης.
Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε στον Αργυρό Κάστρο και ιδιαίτερα μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Αλβανίας, ΡΤΣΕ. Μια θερμή καλησπέρα και σε όλους εσάς φίλες και φίλοι που κάνατε τον κόπο να ανοίξετε τώρα το κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο και να παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του Facebook αυτή την εκπομπή, την οποία όσοι δεν μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και στο κανάλι περπατώντας τον τόπο μας. Μισή ώρα με 45 λεπτά μετά την ολοκληρωσή της στις 8 η ώρα. Σήμερα, φίλε και φίλοι, είναι Πέμπτη. Πέμπτη 31, τελευταία μέρα του μήνα, 31 Μαρτίου. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν περάσει 90 ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά και έδειστε στις 18 και 48 πρώτα λεπτά. Σήμερα, 31 Μαρτίου, διαθρήσιμη μέρα διεμφυγικής ορατότητας. Παγκόσμια μέρα αποθήκευσης αρχείων. Η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ γιορτάζει την ημέρα του Τόμας Μούντι Πίτερσον, του πρώτου μαύρου που γεννήθηκε το 1824 και πέθανε το 1904, που ψήφισε σε εκλογές στις ΗΠΑ και καταγόταν από την περιοχή. Η Μάλτα γιορτάζει την ημέρα της Ελευθερίας σε ανάμνηση της 31ης Μαρτίου 1979, όταν και ο τελευταίος Βρετανός στρατιώτης αποχώρησε από το νησί. Οι Αμερικανικές πολιτείες Καλιφόρνια, Τέξας, Αριζόνα, Νέο Μεξικό, Μίτσικαν, Κολοράντο, Ουισκόταν και Μίτσικαν γιορτάζουν την ημέρα του Σέζαρ Τσάβες. Επίσης σήμερα στις Αμερικανικές Παρθένους νήσους γιορτάζουν την ημέρα της μεταβίβασης σε ανάμνηση της μεταβίβασης της κυριαρχίας των νησιών αυτών του Ειρηνικού από τη Δανία στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 1917. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Ενώ εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας μετά το πρώτο πολυφωνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 από τη Δίδρυ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους, αφού πούμε μια θερμή καλησπέρα στη φίλη μας, τη Βικτωρία Λίτση Μπεζάτη, που μας καλησπερίζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα Τικόρου που μας καλησπέριζε.
μετά την αναδιοκάτσε σε χειρισμένο τον αντιότητα. Δίπλα μου για πάντα πως θα είσαι. Κάπου βρήκες άλλη αγκαλιά. Τώρα τη δικιά μου την αρνείσαι. Αχ, καρδιά μου μη θα τρίζεις. Πες του χωρίζουν το πόνο λίγης. Αχ, καρδιά μου, δεν αξίζει. Ό,τι φεύγει πάλι πίσω δεν γυρίζει. Αχ, καρδιά μου, αχ, καρδιά μου. Έκανα για μας. Πρέπει από το μυαλό μου για να σβήσω. Μέσω της όδου της μοναξιάς τη ζωή μου πίσω να γυρίσω. Αχ, καρδιά μου, μη δακρύζεις. Πες του χωρίζουν το πόνο μη λυγίζεις. Αχ, καρδιά μου, δεν αξίζει. Ό,τι φεύγει πάλι πίσω δεν γυρίζει. Αχ, καρδιά μου, αχ, καρδιά μου. Χωρίς μου το πόνο λυγίζεις. Αχ, καρδιά μου, δεν αξίζει. Ό,τι φεύγει πάλι πίσω δεν γυρίζει. Αχ, καρδιά μου, αχ, καρδιά μου.
καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάνθο το Φέρο που μας ευχαριστεί. Δεν μπορώ να αποφασίσω για να πάρω για να πείσω. Μόνο με στην αγκαλά μου σπαθανάνε από τα κελιά μου. Ευχαριστούμε τώρα φίλες και φίλοι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα 31 Μαρτίου. Σαν σήμερα το 1492 ο βασιλιάς της Ισπανίας Φερντινάντος και η Ισαβέλα εκδίδουν το διάταγμα της Αλάμπρας με το οποίο διατάσσονται 150.000 Εβραίοι που ζουν στη χώρα είτε να μεταστραφούν στο χριστιανισμό είτε να καταγεύσουν την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 ο Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδιά. Σαν σήμερα το 1833 ο Τούρκος Φρούρακος των Αθηνών Οσμάν Εφέντης παραδίδει την Ακρόπολη στον Βαβαρό Ταγματάρχη Πάλιγκαν και στον υπολογαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί αποχωρούν οριστικά από την Αθήνα. Σαν σήμερα 31 Μαρτίου του 1889 γίνεται επίσημη τελετή εγγενειών του πύργου του Άιφελ. Σαν σήμερα το 1946 στην Ελλάδα διεξάγονται οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές από τις οποίες απέχει το ΚΚΕ. Το Λαϊκό Κόμμα κερδίζει 250 έδρες ενώ η χώρα μπαίνει σε τροχιά εμφυλίου πολέμου. Σαν σήμερα το 1970 8 μέλη της Τρομοκρατικής Οργάνωσης Ιαπωνέζικος Κόκκινος Στρατός καταλαμβάνουν αεροπλάνο των Ιαπωνικών αερογραμμών με 129 επιβάτες κραδένοντας σπαθιά, σαμουράι και μια χειρομοβίδα. Θα τους ελευθερώσουν λίγες ώρες αργότερα. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα φίλες και φίλοι. Και εμείς θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι. Πολυφωνικό τραγούδι, αυτή τη φορά από το αρχείο του πολυφωνικού τραγούδιου με βλέπετε που τραγουδώ. Πολυφωνικό τραγούδι. Με βλέπετε που τραγουδώ.
Ήταν ο Πολυφωνικός Όμιλος του Αγίου Κοσμάτη της Εφήγης στο Πολυφωνικό αυτό τραγούδι. Συνεχίζουμε εμείς με τον Μαντελή τον Κιώτα. Πάμε λιγάκι για Σιδρόπολη, φίλε και φίλοι, να δούμε τι γίνεται και από εκεί. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ανταποκριτή μας στην Σιδρόπολη, τον Χρήστο τον Νέκα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Σιδρόπολη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, αγαπητέ ακροατέ. Πολύ ωραίοι πάψιμοι στροβόλτες είχαμε χθες στη μονάδα διευθυντής περιουσίας Άνω Ντρόπολη. 17 ώρες περίπου κάτοικοι μας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα, Χριστό? Από μία το βράδυ, Δημήτρη, μέχρι τις 4 ξημερώματα και από τις 5 το πρωί μέχρι τις 10 το μεσημέρι. Μάλιστα. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έκανε η ΔΕΗ Αλληλοκάστου, τα προβλήματα προέρχονται από τις κακές καιρικές συνθήκες. Η δυνατή ανέμη και οι καταρρευτόρες βροχοπτώσεις.
οι ομάδες της ΔΕΗ είναι ακόμα για την αφλήβουλεψη πλήρους αποκατάστασης των ζημιών, ενώ το ρεύμα είχε έρθει. Η καινούργια είχε έρθει. Σύμφωνα με την ΔΕΗ Αργυροκάστρου, όποιος κάτοικος και συνδρομητής υπάρχει με πρόβλημα που δεν μπορεί να έχει την ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνήσει στους αθμούς 08425-0083 και 08425-0884. Αυτά είναι τα τηλέφωνα της ΔΕΗ. Τα τηλεφωνικά νούμερα της ΔΕΗ Αργυροκάστρου. Nice. Σύμφωνα, όπως είπαμε, πάμε και λίγο στο χωριό Μπουλαράτη τώρα, αυτά με την ηλεκτρική ενέργεια. Ναι. Και πάμε στο χωριό Μπουλαράτη, όπως είπαμε και στα προηγούμενα δελτία μας, υπήρχε κάποιο θέμα εκεί για την ολοκλήρωση του δρόμου, όπου ξεκίνησε όλα αυτά. Τον εισόδο των δύο χωριών, Βόδουστας και Βουλαρατίου. Μπουλαράτη, ναι. Απροχθές, υπήρχε, να επιθυμίσουμε στους ακροατές μας, τι πρόβλημα υπήρχε. Το πρόβλημα ήταν με τους κατοίκους, δεν ήθελα να πάνε σύμφωνα με αυτό το project που βγήκε από το Δημαρχείο, που εγγύστηκε από το Δημαρχείο, έγινε γνωστοποίηση από το Δημαρχείο και ήθελα να κάνω την κεφαλή του. Ναι, από τώρα τι έγινε, βρέθηκε συμβαστική λύση, τι έγινε. Πριν από τρεις μέρες είχαμε μία μικρή συνέντευξη με τον Δήμαρχο και μερικούς κατοίκους, ναι, του χωριού, όπου αποφασίστηκε ο δρόμος των δύο μισόδων Βόδρουσας και Βλαβδίου θα πάει σύμφωνα με αυτό το project. Και άμα θέλει μετά η κοινότητα Βουλαρατίου μαζί με τον Δήμο Γερόντα να πέσουν μαζί στο τραπέζι να κάτσουν και να κάνουν κάτι παραπέρα για το χωριό τους. Οι κάτοικοι και οι δημογέροντες. Ο Δήμαρχος και το έργο του αυτό θα υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τη μελέτη. Ναι. Σύμφωνα με τη μελέτη. Μάλιστα. Αυτά στην τρία από την προβολή. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Καλό βράδυ. Καλή. Λοιπόν, αυτά από τον ανταποκριτή μας στη Ιδρύπολη, τον Χρήστο τον Νίκα. Τόσο για την διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας πολλές ώρες, όπως είπε. Αλλά και για τις εισόδους των δύο χωριών, Βόδουσα και Βουλαράτη, αλλά κυρίως οι Βουλαρατινοί που είχαν άλλες απαιτήσεις. Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Κωνσταντίνο τον Καλόγερο. Για θέλουμε καλησπέρα σε φίλη μας την Βαλεντίνα τη Στόγια που μας καλησπέριζει. Εικόνα σε χωματιά μου, εικόνα στο πλευρό μου, σαν τον τυρογλυκό περνάς πάντα από το μυαλό μου. Εικόνα σε χωματιά μου, εικόνα στο πλευρό μου, σαν όνειρο γλυκό περνάς πάντα από το μυαλό μου. Πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Για τα φύλλα μου κοκκίνο, πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, θέλω να το αφιερώσω στον παιδικό μου φίλο και γείτονα στο χωριά, το Δημήτρη το Ράφτη, που ζει τώρα στη Νέα Μάκρη, αφού πρωί-πρωί αυτό κάνει, μου τηλεφωνεί και ζητάει να του αφιερώσω κάποιο τραγούδι. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό για τον συγχωριανό μου, τον παιδικό μου φίλο και τον γείτονά μου, το Δημήτρη το Ράφτη, στη Νέα Μάκρη. Σου τα πρασίνα, σαν με κοιτάζουν λιώνω. Όταν αυτά δακρύζουνε, σπαράζω απ' το πόνο. Τα μάτια σου τα πράσινα, σαν με κοιτάζουν λιώνω. Όταν αυτά δακρύζουνε, σπαράζω απ' το πόνο. Και τα φιλό μου κοκκίνο, πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Για τα φύλλα μου κοκκίνο, πολύ σε αγαπάω.
Παναγιά σε προσκύνω και σε να θέλω μόνο. Το μπουκί μου σε αγαπώ, πλώνω για σένα λόγωνο. Σαν Παναγιά σε προσκύνω και σε να θέλω μόνο. Το μπουκί μου σε αγαπώ, πλώνω για σένα λόγωνο. Πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω, για τα φύλλα μου κοκκίνω. Πολύ σε αγαπάω, θυμάμαι μόνο τα φύλλα, τα άλλα τα ξεχνάω. Πάμε τώρα εμείς φίλες και φίλοι σε ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι, αυτή τη φορά από την Ένωση Βουθρωτού, και Γιώργο μας πήρε η Άνοιξη. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε εμείς με το Σπύρο τον Βράσο, φίλες και φίλοι, με θερμή καλησπέρα. Α,
Ο φίλος μας ο Σπύρος ο Πράσος, ο τραγουδιστής, μας γράφει εδώ. Τον ευχαριστούμε πολύ, την καλησπέρα. Καλησπέρα, μια θερμή καλησπέρα και στη φίλη μας την καλλιεργή του Κουτσούμα που μας καλησπέριζει. Κάτω στην κεράσα, για να σε χαιρετήσω, φεύγω στην ξενιτιά. Μαχειραστά είναι πριν να μη κεράσα. Και μη στεναχωριέσαι πριν να μωσώ να πω στην ξενιτιά που θα με πες ένα φαγά. Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Θωμάτο Σταμούλη που μας καλησπερίζει όπως λέει από την Αθήνα και καλησπερίζει όλη την Ιδερόπολη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γρήγορα θα γυρίσω και με πολλά λεφτά και θα στεφανωθούμε ψηλά στον αηλιά. Αυτά φίλες και φίλοι, ενώ εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, να πούμε ότι την περασμένη Δευτέρα έγινε η διδημοποίηση του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου Φοινικαίων. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε, μάλλον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δήμαρχο Φοινικαίων κύριο Χρήστο Κίτσο, ο οποίος βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ίσως μπορεί να έχει σταματήσει για λίγο για να κάνουμε αυτή την επικοινωνία, να δούμε τη συνέβεια. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας τι έγινε στην Τρίπολη. Μετά από τις αποφάσεις των δύο Δημοτικών Συμβουλίων και με κάποια καθυστέρηση και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έγινε η τελετή στην Τρίπολη της αδερφοποίησης των δύο Δήμων. Ο Δήμος Φοινικαίων μαζί με το Δήμο Τρίπολης συμμετείχαν μαζί ως δύο αδερφοποιημένοι Δήμοι και σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχουμε κερδίσει μαζί και οργανώσαμε
μαζί με περίπου 90 άτομα από το δικό μας Δήμο, με παιδιά, διδασκάλους, καθηγητές, χορευτικούς ομίλους, πολυφωνικά, όλοι μαζί σε ένα τριήμερο έτσι εκδηλώσεων στην Τρίπολη. Όλα αυτά έγιναν στην Τρίπολη, κύριε Δήμαρχε? Ναι, ναι. Έγινα στην Τρίπολη, έγινε και η τελετή μαζί με μια πολύ ωραία οργάνωση έτσι με τα χορευτικά μας, μεταφέροντας έτσι από τα μέρη μας προς την Αρκαδία και τον πολιτισμό μας, να γνωρίσουν και από κοντά οι άνθρωποι εκεί και μαζί και με πολλούς δικούς μας που έχουν μεταναστεύσει στην περιοχή της Αρκαδίας. Ήταν μια πάρα πολύ οργάνωση, πάρα πολύ σημαντική, υψηλού επίπεδου, πράγμα που το είχαμε πάρα πολύ ανάγκη όλοι μας. Και πέραν αυτού δεν θα αρκεστούμε μόνο σε αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων πολιτιστικών και υπογραφής της αδερφοποίησης. Αυτό θα έχει συνέχεια, γιατί ο Δήμος Τρίπολης έχει βοηθήσει για τα περασμένα χρόνια, στέλνοντας διάφορες βοήθειες για τα σχολεία, για γήπεδα και οτιδήποτε αυτοί είχαν δυνατότητα να προσφέρουν. Πιστεύω τώρα ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση και προσπαθούμε μέσω αυτής της αδερφοποίησης να υποφεληθούμε και από σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα, κονδύλια και... Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό δρόμο, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Yeah. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Φοινικίων, φίλες και φίλοι, για την αδερφοποίηση, διδημοποίηση των δύο Δήμων εκεί, του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου Φοινικίων. Εμείς πάμε να σκορπίσουμε τώρα έρωτα. Ευγενία Τσάκα Πυραλή και απόψε βρέχει έρωτα. Θέλουμε καλησπέρα να πούμε στο φίλο μας το Σωτήρι τον Κούντε που μας καλησπέριζε. Να με φιλήσει.
γιατί σας πόνεσα πολύ και έχισα τόσο δάκρυ. Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας με την Ελένη τη Δήμου. Μετά την Ευγενία Τσάκα Πυραλή και αφού σκορπίσαμε έρωτα, πάμε και στην Ελένη τη Δήμου. Καλησπέρα στο φίλο μας στο Σταύρο τον Μπάρκα που μας καλησπέριζει. Κάθε μέρα που περνάει
Πάμε εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι, αυτή τη φορά από τα Δελινιώτικα. Μωρέ, λένε μια Κυριακή πρωί. Άντε! Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το πολιτιστικό, από την Ένωση Βουθρωτού, συγγνώμη, από το Δελινιώτικα, το πολυφωνικό, αυτό το πολυφωνικό τραγούδι. Στη πρόβλημα ίσως να έχουμε και εμείς με το διαδίκτυο λόγω της κακοκαιρίας. Η κακοκαιρία ήταν, φίλες και φίλοι, και στις 6 παρατέταρτο που ερχόμουν για το στούντιο.
καταρακτοδός έβρεχε εδώ στο Αργυρόκαστρο. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Πάνω Πάνω Δερόπολη, και έχουμε τον ανταποκριτή μας στην Άνω Άνω Δερόπολη, τον Βασίλη τον Κίτο, να μας πει τι γίνεται στην Άνω Δερόπολη, γιατί εκεί υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα λόγω υπάρχουν δάση κτλ. Αφού πούμε μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο Τσοκολάκη αλλά και στο Βαγγέλη τον Αγγέλη, να πούμε να συνδεθούμε τον ανταποκριτή μας, τον Βασίλη τον Κίτο. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα, εδώ τα φαινόμετρα να υπάρχουν αέρα με βροχή και τώρα έχουμε και διακοπή ρεύματος τώρα. Ξανά διακοπή ρεύματος, αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή. Τούτη τη στιγμή υπάρχει διακοπή και πολύ αέρα και με περισσότερο και το κυράει σε βροχή, άνεμος πολύ. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν στην Άνω Αναδρόπολη, εκεί πέρα Λόγκο, Χρυσοβίτσα, Σωτήρα και τα λοιπά, έτσι. Μέχρι το Θελιό Κρυσάρι. Μάλιστα. Λυκομήλι και άλλα. Λοιπόν, η Άνω Αναδρόπολη αυτή τη στιγμή δεν έχει ηλεκτρική ενέργεια. Τούτη τη στιγμή δεν έχει καθόλου ρεύμα. Δεν έχει καθόλου. Μάλιστα, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Από τα φαινόμετρα, από τα φαινόμενα που είναι καιρός. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Βασίλη, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από την Ανωδερόπολη. Η καταρακτοδός βρέχει εκεί με δυνατό αέρα, όπως μας είπε ο ανταποκριτής μας ο Βασίλης ο Κίτος. Διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας, ξανά είπαμε για τη διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας χθες όλο το βράδυ μέχρι το πρωί, αλλά και μέχρι τις 10 ώρα το πρωί, πρωινή ώρα. Αυτά από τη Δρόπολη, εμείς συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή. Έχω ένα μυστικό και διστάζω για να σου το πω. Και διστάζω για να σου το πω. Έχω ένα μυστικό. Θα πιω κρασί για να με πτήσω και θα έρθω να ας το μαρτυρήσω. Θα πιω κρασί για να με πτήσω και θα έρθω να ας το μαρτυρήσω. Όπως είπαμε, ίσως από τις βροχοπτώσεις και τα λοιπά, δεν βλέπω εδώ, βλέπω στον υπολογιστή της μετάδοσης υπάρχει πάγωμα της εικόνας, δεν ξέρω πώς με παρακολουθείτε φίλες και φίλοι. Τι να κάνουμε, αυτά είναι εδώ όταν υπάρχει κακοκαιρία. Με τον Γιώργο τον Μίκο φίλες και φίλοι, μετά τον Αγαπητέ τον Κυριάζο, Γιώργος Μίκου, τι κι αν πρόδωσε εμένα. Για αγάπη.
Χριστό. Για τα καλά μου προς εσένα ούτε να ευχαριστώ. Τώρα όλες ξέρουνε και το χωριό το λέει, σήμερα τη σε σφάση και αύριο σε κλαίει. Σε εμένα άλλη πρόδωσα Χριστό. Για τα καλά μου προς εσένα ούτε να ευχαριστώ. Στο, στη χώρα φιλοσοφία σας ενημερώσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας, ανησυχητικό φαινόμενο είναι η γρίπη των πουλιερικών σαν χώρα. Τουλάχιστον εδώ στο νότο της χώρας, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, επιβεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει όσον αφορά την κατανάλωση κοτόπουλου είτε και αυγών στο νότο της χώρας, στην περιφέρεια τουλάχιστον του Αργυροκάστρου, αφού η αρχή, αυτή η αρμόδια αρχή εδώ στο Αργυροκάστρο, λέει ότι δεν εντοπίστηκε κανένα κρούσμα του ιού της, της γρίπης των πουλιερικών. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την κατανάλωση κοτόπουλων και αυγών. Αυτά λοιπόν από την αρμόδια υπηρεσία. Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα μας. Τάκης Κόλλας και Μωρέ Παπά, Τέλη Παπά. Thank you.
Θα πάμε εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι από τη Δερβιτσιάνη, από τον όμιλο της Δερβιτσιάνης, πριν από πολλά χρόνια το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, σε εκδήλωση στα Γιάννενα. Με την άμερα της εκπομπής μας, πριν από πολλά χρόνια, 93 ίσως να ήταν τότε, στα Γιάννα η εκδήλωση αυτή. Αλεξανδρέ, και που το βρήκαμε στο αρχείο. Πουρ περάσαν από τη τζούγκλα, είδα μια ωραία κούκλα. Δεν τις ξεμόρμα να μου, δεν τις ξέρω το όνομα της. Και γλυκό είναι το φιλήμα της. Μου πρόξε μόρμα να μου, μου προξένησαν μια κόρη. Όλα μου προξένησαν μια κόρη απ' το μακρινό σαγόρι. Σαν σκαλίζουν και τα γυδιά σαν ποτίζουν.
σαν ποτίζω, τα χωράφια σαν σκαλίζω. Τραγουδάνε πόνους και καημούς ξεχνάνε. Πόνους και καημούς ξεχνάνε. Τον Δημητρίου αγαπάνε. Τον Δημητρίου αγαπάνε. Πόνους και καημούς ξεχνάνε. Πρώτο πάμε στον Κώστα το Βέρδη, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι η πρωτοβουλία της αλβανικής κυβέρνησης σε μια Κυριακή κάθε μήνα θα είναι η Κυριακή χωρίς αυτοκίνητα. Δεν θα κυκλοφορούν λοιπόν αυτοκίνητα. Το πήραν στα σοβαρά όλες οι περιφέρειες όπως φαίνεται. Ξεκινάμε από τις 3 μεθαύριο, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή, 3 Απριλίου. Θα είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητα στην Αλβανία. Αυτό όπως λένε για να μη ρυπαίνεται πολύ το περιβάλλον από τα καυσαέρια αέρια, αλλά μάλλον να κάνουμε λίγα και οικονομία στα καύσιμα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν κοπεί τα καύσιμα και στα δημόσια ιδρύματα, αλλά και στην τσέπη μας φυσικά. Συνεχίζουμε εμείς με τον Κωνσταντό Βέρδη. Στην καρδιά μου σε χώρο θα λύσω.
φωνάω. Τον πάμε σε Δημήτρη Καβάλη μετά από τον Κώστα το Βέρδη. Δημήτρη Καβάλη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάικ τον Πόλιο, ο οποίος μας καλησπερίζει, μας ζητάει κάτω, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να του εκπληρώσουμε την επιθυμία. Παναγιά η Μαγκαμά, τα μου που είναι για το πάνω.
τώρα φίλες και φίλοι και σε ένα πολυφωνικό τραγούδι από το Πολυφωνικό Δρυμάδων για να χαιρετήσουμε όλους τους Σιμαριώτες όπου και βρίσκονται. Στο Σωτήρι το Κούτι. Thank you.
δίκρανα πολύ. Συγγνώμη να ζητήσω. Μετά τον Χρήστο τον Άτσι, πάμε στην Ειρήνη τη Γιώτη. Thank you.
κόκκινησε το φεγγάρι, κάνει βουλτά της αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο της αγάπης μου τον γύπνο. Στα χείλη κι εγώ στο μαγουλό. Μουρ, ποιος σε φίλησε κάνει βουλτά της αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο της αγάπης μου. Αυτά λοιπόν υπολείπονται ακόμη 1,5 λεπτό. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ένα, για να μην μεταδίδουμε τραγούδι, να το κόβουμε στη μέση. Δεν θα μεταδώσουμε άλλο τραγούδι, παρόλο που εμείς είχαμε προγραμματίσει και τουλάχιστον άλλα δύο τραγούδια. Όμως οι δυσούλες και όλα αυτά, δεν μπορούμε πάντα να είμαστε στο πρόγραμμά μας και στα λεπτά, να είμαστε συνεπείς. Εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνω και την απόψινή μας εκπομπή. Όσοι από εσάς δεν μπορέσατε να την παρακολουθήσετε ζωντανά, μπορείτε να την βρείτε στο YouTube και στο κανάλι Περπατώντας στον Τόπο μας, μισή ώρα, 45 λεπτά μετά την ολοκληρωσή της. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 τετάρτο το απόγευμα. Τότε να έχετε όλοι σας ένα καλό βράδυ και μια όσο πιο καλή αυριανή ημέρα. Καλό σας βράδυ λοιπόν.